σας, εγώ είμαι η Βέα και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο μακιγιάζ εορταστικό. Έχω κάτσει εδώ στο μπουντουάρ μου, από πίσω επικρατεί όπως πάντα το χάος, μη δίνετε σημασία. Οπότε ναι, αυτό θα είναι ένα από τα vlog μας, προγυρισμένο βέβαια, γιατί αλλιώς θα χαθώ και θα με ψάχνετε. Δεν ξέρω πότε θα το δείτε, κάπου μέσα στις γιορτές και αυτό. Θα κάνω διάφορα βίντεο μακιγιάζ, έτσι επειδή μου το έχετε ζητήσει, θα τα δείτε όλα μαζεμένα. Τώρα στα vlog μας, θα δείτε 2-3 μακιγιάζ για σίγουρα θα σας κάνω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Καθίστε να πιάσω το μαλλί, γιατί αλλιώς δεν μπορώ εγώ να λειτουργήσω. Θα σας κάνω εύκολα μακιγιάζ. Εύκολα τέλος πάντων για τα δεδομένα μου. Εύκολα μακιγιάζ γενικά. Εορταστικά, αλλά ψάχνω εγώ στο χέρι να βρω λαστιχάκι, και το λαστιχάκι ήταν στο τραπέζι. Εύκολα μακιγιάζ γενικά θα σας κάνω. Έτσι, εορταστικά, αλλά εύκολα. Θα βάλω και τα χιονανθρωπάκια μου. Εδώ, το ζώο. Θα σας φέρω και πιο κοντά. Τρομακτικό. Ό,τι βλέπετε εδώ ξερά είναι ακόμα καμένα τα μάτια μου, έτσι. Οπότε ξεκινάω με Painter Le Pommade. Ως συνήθως, εδώ κάτω τα πινέλα μου. Δεν ξέρω τώρα πώς φαίνεται στην κάμερα. Έχω βάλει και ring light μικρό μπροστά από το καθρέφτη μου με τα φωτάκια. Και ο δρός βοηθός. Ξεκινάω λοιπόν με το Painter Le από MAC, να καλύψω την καΐλα, γιατί αλλιώς χανόμαστε. Ξέρετε, ένας λόγος που αποφεύγω να σας κάνω βίντεο μακιγιάζ είναι λόγω των ματιών. Αλλά θα μου πεις γιατί δεν βάφεσαι, θα σας πω βάφω. Αλλά τέλος πάντων. Μεταξύ θέλει τα μποναριστά, γιατί αλλιώς κουνιέται και φαίνεται η καΐλα. Έχουν κουράσει τα μάτια, αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ άλλο. Ένα χρόνο κλείνουμε τώρα. Ένα χρόνο είμαι με καμένα μάτια και με τη δουλειά που κάνω δεν θα έπρεπε να είμαι ένα χρόνο με καμένα μάτια. Αλλά τέλος πάντων, το μουστάκι μου θέλει βγάλσιμο. Εν μεταξύ φαίνομαι πολύ κίτρινη, να δω. Άμα αλλάξω το φως. Απαπα, τώρα φαίνομαι πολύ ψυχρή. Θα τα αφήσω εδώ και δεν ξέρω. Ό,τι είναι, είναι. Γιατί εγώ live δεν με βλέπω έτσι. Τέλος πάντων, ας φαίνεται ένα τσίκι κοκκινίλα. Δεν θέλω να το υπερορτώσω και μετά να τρίβω για να βγει και να ξαναβγάλω τα καινούργια κύτταρα που πάνε να φτιαχτούν. Βάζω λιποζάν στα χυλάκια, lip balm, γιατί μάλλον θα βάλουμε κόκκινο κραγιόν, οπότε δεν γίνεται να είμαστε με τα χείλια σκασμένα, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Οπότε ναι, και τώρα πάω να κάνω λίγο φρυδάκι. Εκτός κάμερας, εντός κάμερας, θα δούμε. Με πήρε η μανούλα μου βίντεο κλίση, ψιλογέμισα εγώ τα φρυδάκια, θα τα αφήσω έτσι σας λέω. Δεν τα πολυπειράζω τα φρύδια, γιατί είναι ακόμα καμένο το δερματριγύρο, οπότε έχουμε θέμα και με αυτό. Τώρα, τι θα κάνω στα μάτια. Κάτι πάρα πολύ απλό, γιατί σας είπα, θα σας κάνω εύκολα μακιγιάζ. Παίρνω την παλέτα μου, την Colourpop, αγαπημένη παλέτα. Παίρνω ένα blending πινέλο, Morphe M330. Και παίρνω, ποιο χρωματάκι να πάρω, πάρω τούτο εδώ, rose quartz, ένα beige, και να δημιουργήσω λίγο βάθος, αλλά δεν μπορώ να τρίψω και πολύ, γιατί μετά φεύγει από κάτω το τέτοιο και φαίνεται η κοκκινίλα. Συγγνώμη, κοιτάω στον καθρέφτη μου, έτσι, ελπίζω να βλέπει. Βάζω κι άλλο. Και τώρα, με ένα πιο πλακούτσοτο πινέλο, πλακούτσοτο ενώντας, όπως έτσι, πριν απολλάξει, 2-11. Concealer, whatever. Πάρω το Moonstone που είναι αυτό εδώ και το βάζω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Σε όλο το κινητό βλέφαρο κανονικά. Έτσι είναι ωραίο σαμπανίζω τέτοιο. Εντάξει, έτσι δεν μας νοιάζει πολύ το σχήμα. Klein. Μετά παίρνω με το δάχτυλο το Diamond που είναι αυτό εδώ πάνω, το οποίο είναι εξαιρετικό topper. Εξαιρετικό. Και βάζω κι άλλα sparkle. Βλέπετε τι ωραίο εφέ που κάνει. Και έτσι δείχνεις ότι έχεις ασχοληθεί και έχεις προσπαθήσει και είναι τύπου μάτι 2 λεπτών. Μαντιλάκια νοτροτζίνα εδώ. Αυτά δεν τα πολύ χρησιμοποιώ για να ξεβάφω. Με τα χρησιμοποιώ όμως, τα έχω και στο kit μου. Τα χρησιμοποιώ για να ξεβάφω χέρια και τέτοια. Μαντιλάκια εγώ γενικά για να ξεβάφω δεν τα μισώ. Τα θεωρώ πολύ κακά για το δέρμα, αλλά για το kit και για οτιδήποτε χρειάζεται να ξεβάψει και τέτοια. Είναι ότι πρέπει. Μετά παίρνω ένα πλακουτσοτό πινελάκι, αυτό είναι και βρώμικο, δεν πειράζει, και ξαναπαίρνω τη μπέζ στη σκιά μου και βάζω από κάτω. Τώρα μπορεί να σας φαίνομαι μια χλωμή πανδεσία, αλλά δώστε χρόνο, τράστε process και ξαναπαίρνω λίγο ένα blending πιο μικρό, αυτό ας πούμε, το οποίο είναι από Morphe και αυτό.
M321 και ξαναπαίρνω τη rose quartz στην μπεζουλή και ξανακάνω εδώ λίγο πιο define εδώ το κρίσιμο. Αυτό είναι βήμα που μπορείς και να το παραλείψεις. Εμένα μου αρέσει να δίνει έτσι βάθος. Και τώρα θα πάμε στο πρόσωπο και μετά θα επανέλθουμε στα μάτια. Και σήμερα τι θα χρησιμοποιήσω? Θα χρησιμοποιήσω την Gamo CC Cream μου στο χρώμα 140 Warm. Έχω διάφορα χρώματα, αυτό θα βάλω τώρα. Παίρνω ένα πινέλο φαουντεσιόν M439 από MAC, από MAC, από Morph. MAC δεν πες να έχω τίποτα, όχι κάτι έχω. Πρέπει να έχω κανένα πινέλο. Βάζω στο χέρι μου μόνιμη παλέτα. Και είναι αυτή η ανοιχτή, την ανοιχτή πήρα. Ναι, την ανοιχτή πήρα, γι' αυτό είμαι σαν πεθαμένη. Θα κάνω μίξ με τη 210, που είναι λίγο πιο σκούρα. Καλύτερα. Πιο κίτρινη. Γενικά λάθος οι αποχρώσεις, αλλά στο τέλος όλα μπλεντάρουν με το λαιμό. Και τώρα κάνω blend, ήχος αύριο. Δεν ξέρω γιατί φαίνεται έτσι στην κάμερα. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Τόσο το βάλω στο πιο ψυχρό. Γιατί ο λαιμός μου είναι πολύ άσπρος, οπότε πρέπει να κάνει μάτς με το λαιμό μου το υπόλοιπο σύστημα. Το ζεστάνουμε βέβαια με bronzer, δεν το συζητώ. Αλλά γενικά τα Χριστούγεννα είμαστε ο πιο λαιμός μας εαυτός. Από άποψη απόχρωσης, την άλλα καταχή μόνο. Δεν ξέρω, κάτι φταίει με τα φώτα μου εδώ πέρα. Και φαίνομαι τελείως αλλιώς από ό,τι με βλέπω εγώ στον καθρέφτη μου αυτή τη στιγμή, στην κάμερα. Φαίνομαι τελείως αλλιώς. Δεν ξέρω τι πάει τόσο λάθος. Πάντως δεν είμαι τόσο χλωμή. Κάντε να το σας το πω. Κάντε να με πιστέψετε. Θα συνεχίσω εγώ το μακιγιάζ μου. Γι' αυτό, απ' τη μία με βολεύει πάρα πολύ να κάθομαι και να βάφομαι στο μπουντουάρ, γιατί τα έχω όλα εδώ μπροστά μου και δεν χρειάζεται να μεταφέρω 355.000 πράγματα. Απ' την άλλη, είναι τόσο χάλια το φως που δεν θέλω να βλέπετε κάτι που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και να κράζεται π.χ. από κάτω. Γιατί τώρα είμαι πολύ άσπρη εγώ εδώ. Γενικά το foundation όσο κάνετε blend τόσο καλύτερα στέκεται στην επιδερμίδα. Λοιπόν, τώρα παίρνω πινέλο Real Techniques για concealer. Το concealer μου, το Jeffree Star, το C12. Σας έχω πει αυτό το concealer δεν αρέσει, δεν το έχω ακούσει να το λέει κανείς, αλλά εγώ το λατρεύω και το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να τελειώσει και να κλαίω. Και μπλεντάρω. Γενικά το Jeffree Star δεν τον στηρίζω πλέον, αλλά το αγαπώ αυτό το concealer. Δεν έχω πάρει άλλο εδώ και ένα χρόνο. Παρό, πάντως εδώ και πολύ καιρό. Μπλεντάρω το concealer μου ολούθε. Εν τω μεταξύ εδώ φαίνεται σαν να είναι σκιά. Δεν είναι όλο σκιά, είναι και κοκκινίλα από κάτω. Και απλά φαίνεται πολύ έντονα. Εδώ κλασικά στη μύτη μου δεν στέκεται ποτέ concealer ή ό,τι βάλω πάνω. Παίρνω μετά πούδρα KKW, τη νούμερο 1. Γενικά η εταιρεία αυτή υποτίθεται έκλεισε. Αλλά για να βγάλει η Kim το όνομα το West, αλλά νομίζω θα ξανανοίξει, γιατί ελπίζω δηλαδή να ξανανοίξει, γιατί τα λατρεύω εγώ αυτά τα προϊόντα. Ήταν τρομερή ανακάλυψη του 2021. Θα είναι μάλλον στα βίντεο τα αγαπημένα του 2021. Λοιπόν, δεν βάζω λιπούδρα προς το παρόν. Θα πάρω πινελάκι λάξη P520. Τα λάξη που σας έχω ξαναπεί είναι από τα αγαπημένα μου πινέλα. Butter Bronzer, Light Bronzer. Είναι το μόνο προϊόν στη συλλογή μου που έχω πιάσει παν. Νομίζω είναι το μόνο. Έχω σπάσει ρεκόρ. Φανταστείτε πώς το χρησιμοποιώ, γιατί έχω 500 bronzer για να έχω πιάσει παν. Και ζεσταίνω εδώ. Έτσι με χοντρό πινέλο. Ως συνήθως δεν κάνω contour εγώ ιδιαίτερα. Σκαρχαίνω καθόλου. Ενώ το χρειάζομαι. Αλλά κλάει. Δείτε εδώ μάγουλο. Όσο είναι. Πάρτε το. Μετά παίρνω. Μα γιατί συνεχίζω και φαίνομαι πιο λευκή και από το θάνατο με αυτά τα φώτα. Κάτι δεν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά παίρνω Orgasm Nars, αγαπημένο ρούζ. Κολακεύει τους πάντες. Δεν κάνεις λάθος με αυτό το ρούζ ποτέ. Έχει αυτή τον ωραίο τον ειρηδισμό που σου δίνει έτσι λάμψη υγείας. Βάζω και λίγο στη μυτούλα. Παίρνω το πινέλο που συνήθως βάζω πούδρα και τα κάνω λίγο blend όλα αυτά. Κάπως κατέβασα το φωτισμό και κάπως λίγο πιο ρεαλιστικά φαίνομαι τώρα. Εν τω μεταξύ σκιούλα φαίνεται πιο καφέ από ό,τι την ήθελα.
Ίσως πάρω ένα πινελάκι να μπλεντάρω λίγο εδώ πάνω με κανένα πιο ανοιχτό. Κοκαλί θα πάρω. Τούτο εδώ. Να μπλεντάρω λίγο. Απαλά, γιατί έχω και την καΐλα. Θα το αφήσω έτσι. Φυσάει έξω, κάνει κρύο κόσμο. Και τώρα πάρω Bobbi Brown Highlighter Golden Hour από περσινή νομίζω. Χριστουγεννιάτικη τέτοια προπέρσινη. Δείτε λάμψη όμως, εγώ βάζω και στη μετούλα γιατί με αρέσει. Και Χριστούγεννα έχουμε. Και βάλτε λάμψη κόσμο γιατί χανόμαστε. Και μετά παίρνω μίνι πινελάκι τέτοιο και να βάλω και στην εσωτερική γωνία που σας έχω πει ότι είναι από τα αγαπημένα μου βήματα. Φτιάξω βλεφαρίδα και θα βάλω ψεύτικη. Θα χρησιμοποιήσω Roller Lash από Benefit. Παιδιά, δεν ξέρω αν διακρίνεται μία ξεραίλα τώρα εδώ στα κοντινά. Είναι από τη ρετινόλη, έτσι, που σας είπα ότι ξηραίνει το δέρμα, θέλει καιρό να κάνει adjust. Εγώ την είχα πολύ καιρό να βάλω και ξεκίνησα πάλι πρόσφατα, εμπνεύστηκα από το βίντεο που σας έκανα και υπεκρατεί μία ξεραίλα στη μούρη μου, έτσι. Θέλει πολύ καλή ενυδάτωση η επιδερμίδα. Εγώ βάζω από πάνω τη CeraVe Moisturizing Cream. Βάζω και νιασυναμίδη, αλλά όταν έρχομαι πολύ κοντά στον καθρέφτη, τη βλέπω την ξεραίλα. Ας πάρω από Ardell της Wispies. Αυτές. Μετράω. Η Άρη όλος περιέργος είναι από τις φορές που δεν έχει έρθει να κάτσει εδώ να κοιμηθεί. Ενώ συνήθως όπου πάω εγώ τσουπ έρχεται. Είναι στο σαλόνι, ανενόχλητη. Unbothered, αγαπημένη μου ντου, είναι και latex free και δεν έχει θέμα με αλλεργίες και τέτοια. Πολλοί κόσμος έχει αλλεργία στο latex. Καλό είναι ειδικά αν έχεις, αν βάφεις άλλους, να την έχεις στο kit σου γιατί έτσι λιτώνεις τυχόν χτυκιό. Μην πάθει άλλη στο μάτι αλλεργία εκείνη την ώρα που τη βάφεις, δεν το θες με τίποτα. Και όπως έχουμε ξαναπεί, το μυστικό της για να κολλήσει η βλεφαρίδα είναι να την αφήσει την κόλλα να γίνει διάφανη τελείως. Τώρα φαίνεται σαν φωσφοριζέ. Δεν πας να τη βάλεις κατευθείαν γιατί θα κουνηθεί, δεν θα κολλήσει, θα κάνεις κάτα. Μετά θα λες μα πως βάζεις βλεφαρίδα, δεν κολλάει με τίποτα. Θα βάλω κόκκινο καραγιόνι εγώ σήμερα. Έχω μεγάλες βλέψεις. Λοιπόν, το μυστικό για να μην φαίνεσαι περίεργη με το περίγραμμα είναι να μεγαλώνεις τα χείλια στο κέντρο και όχι στις άκρες. Γιατί όταν βάζω κι εγώ μέχρι πέρα-πέρα, μετά είμαι σαν κλόντ. Λοιπόν, να βάλω κόκκινο κραγιόν, ποιο να βάλω. Να μην βάλω το αρίμπα, το πιο ωραίο κόκκινο, ζωντανό κόκκινο. Από Colourpop που δεν υπάρχει πια κυκλία. Λοιπόν, και άμα θέλουμε να σώσουμε την κατάσταση, έχουμε κάνει πατατιά. Παίρνουμε λίγο κονσίλερ και σώνουμε αυτά που μας έχουν φύγει. Και μετά καθαρίζουμε το πινέλι, γιατί εκεί που έχει μαζέψει, μην πάει να τα απλώσει μετά. Λοιπόν, κόσμο, χτύπησαν κινητά. Πήρε η μάνα μου, μετά πήρε η θεία μου. Οπότε έβαλε εγώ βλεφαρίδα. Μη σου πω ότι στέγνωξε η κόλλα και ξανά βάλε κόλλα, γιατί τόση ώρα πέρασε. Λοιπόν, έβαλε λίγο highlighter παραπάνω στην εσωτερική γωνία. Και τώρα θα βάλω από πάνω αυτό εδώ της Clarins, whatever. Μου το στείλανε. Νούμερο 7. Είναι έτσι ό,τι πρέπει για Χριστούγεννα. Βασικά, μισό. Να ψεκάσω πρώτα. Είμαι πολύ χλωμή. Λέτε να βάλω λίγο ρουζάκι παραπάνω. Ας βάλω λίγο ρουζάκι παραπάνω, γιατί όταν φοράμε κόκκινα κραγιόν και έντονα, είναι ωραίο να υπάρχει μια γενικότερη ισορροπία στο πρόσωπό μας. Μην είσαι σαν πεθαμένη. Α, καλύτερα. Κάπως καλύτερα, με λες. Θα ψεκάσω με το Σκινδινάβια το Bridal που είναι από τα καλύτερα. Setting spray, δεν κινείται τίποτα. Μένει εκεί η σκιά άθικτη όλη νύχτα. Το νεμιστηράκι μου το έχω
αλλού, οπότε, και θα βάλω από πάνω που σας είπα αυτό που είναι το νούμερο 7 νομίζω, νούμερο 7 Red Hot. Ωραία αίσθηση. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Είναι λάδι αυτό υποτίθεται. Δεν είναι gloss. Οπότε υδατώνει. Ναι. Lip Comfort Oil Shimmer. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι πολύ γιορτινή. Να αφήσω και το μαλλί μου κάτω. Αν δεν έχετε πάρει τέτοια, να βρείτε τέτοια να πάρετε. Το ακουμπάς πάνω και δεν καίς ούτε τραπέζια ούτε τίποτα. Νομίζω και το μάτι έτσι θα τα αφήσω. Μου αρέσει. Φτιάξω λίγο μαλλί και είμαστε έτοιμοι. Δείτε και οι βλεφαρίδες τι ωραίες που είναι. Το μεταξύ φαίνεται ότι έχεις υπερπροσπαθήσει για αυτό το μακιγιάζ. Και τελικά είναι από τα πιο απλά ever. Ισιώνω λίγο μαλλί. Παιδιά, δεν ξέρω αν φαίνεται, διακρίνεται. Καθίστε να σας πω πιο πίσω. Αν διακρίνεται στην κάμερα πόσο υγιές είναι το μαλλί μου. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που το έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Το θέμα είναι να το μακρύνω κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο, να φτάσω εκεί που ήταν. Θέλω ακόμα χρόνο. Γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, είμαι από αυτές που το μαλλί τους δεν μακρύνει με τι. Αλλά ας είναι υγιές και ας είναι και πιο κοντό. Αρκεί να είναι υγιές. Λάμπη. Κοιτάω σε κάτι βίντεο που μοντάρω. Και λέω το μαλλί μου, το φτύνω, να μην το ματιάσω εγώ, να μην αυτοματιαστώ. Είναι πολύ υγιές. Το μαλλί κανονικά πρέπει να το χτενίζουμε μόνο στεγνό, εκτός και αν έχουμε βούρτσα που είναι wet και dry, που μπορείς να το χτενίσεις και βρεγμένο και στεγνό και δεν σου σπάει την τρίχα. Νομίζω πως αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να είδατε πως μπορείτε να κάνετε ένα εορταστικό μακιγιάζ χωρίς πολλά πολλά. Το ματάκι στραφταλίζει, το χυλάκι στραφταλίζει. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Άρα το μακιγιάζ μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα το πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα. Γιορτάστε. Βαφτείτε, στολιστείτε, ζήστε το. Αυτά. Γεια σας.